όλοι μαζί ενώνουμε τα χέρια και στέλνουμε σε κάθε κατεύθυνση το μήνυμα πως δεν θα παρατηθούμε από τον αγώνα μας αν δεν λάψει και αποκατασταθεί η αλήθεια, αν δεν δικαιωθούν τα πανανθρώπινα αιτήματά μας. Σας ευχαριστώ. Καλό τον πρόεδρο της ΠΟΕ για να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε σήμερα εδώ να διατρανώσουμε με την παρουσία μας τη βούλησή μας να αγωνιστούμε μέχρι τη τελική δικαίωση για την αναγνώριση της γενοκτονίας των προγόνων μας. Στον αγώνα μας αυτό, όσο και να θέλουν να μας απομονώσουν, δεν είμαστε μόνοι μας. Γνωρίζουμε ότι μαζί μας είναι σύσσωμη η ελληνική κοινωνία, σύσσωμος είναι και ο ελληνισμός της Διασποράς. Από εδώ σας στέλνω τον αγωνιστικό χαιρετισμό του Προέδρου της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων, κυρίου Παρχαρίδη, καθώς και της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Αμερικής, Βορείου Αμερικής και Καναδά, της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης, της Αυστραλίας και όπου υπάρχει Έλληνας. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για να αντικρούσουμε τις απαράδεκτες, ανιστόρητες και όλες προκλητικές δηλώσεις του κυρίου Φίλη. Ωστόσο εδώ σήμερα δεν ήρθαμε για να κάνουμε μάθημα ιστορίας. Ήρθαμε για να ζητήσουμε μαζί με άλλα την ταπείνωσή του. Να ζητήσει συγγνώμη, να ταπεινώσει τον εγωισμό του, να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί. Και αν ο ίδιος, και αν ο ίδιος δεν διαθέτει τη στοιχειώδη πολιτική ευτυχία και το ηθικό ανάστημα να πράξει τούτο, ζητάμε από την κυβέρνηση να τον αποπέμψει. Αν δεν μπορεί να φύγει και η κυβέρνηση, αν δεν μπορεί να τον διώξει τον προδότη. Έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος προπαγάνδας, προσπαθώντας να συνδέσουν τις κινητοποιήσεις μας, οι οποίες και τα αιτήματά μας, τα οποία στηρίζονται στις διεθνείς ανθρωπιστικές αξίες και το διεθνές δίκαιο, με εθνικιστικούς κύκλους, με εθνικιστικές παρακρούσεις, μάλιστα κάποιοι τόλμησαν να μιλήσουν για πυρίχιο πατριδοκαπηλείας. Όλα αυτά τους τα επιστρέφουμε, γιατί χρησιμοποιούν και μπελικές μεθόδους για να υποβαθμίσουν το ζήτημα της γενοκτονίας μας και αντίστοιχες τοποθετήσεις στη διαδικασία υποβάθμισης του ζητήματος και αντίκρουση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου συναντούμε μόνο από τους γκρίζους λύκους. Δυστυχώς εκεί είναι αυτοί. Γνωρίζουμε ότι οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις μας, οι οποίες δεν είναι ευκαιριακές και χάριν της επικαιρότητας, θα γίνουν προϊόν που κάποιοι θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν ψηφοθυρικά. Για να αντιστρέψουμε το νόμισμα, γνωρίζουμε επίσης ότι μπορεί η όλη διαδικασία να γίνεται προκειμένου να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη. Ωστόσο έχουμε ιερά υποχρέωση απέναντι στις 353.000 γενοκτονημένους προγόνους μας. Απέναντι σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, νομιμότητας και ανθρωπιστικών αξιών να αγωνιζόμαστε μέχρι τη τελική δικαίωση και θα δικαιωθούμε! Λοιπόν, σας διαβάζω